πολίτες είναι στον πυρήνα της τοποθεσίας μας. Μια τοποθεσία που χρειάζεται εμπνευσμένους ηγέτες και διοικήσεις, εσάς τους αιρετούς, ώστε με το όραμα και με τα σύγχρονα εργαλεία του management να μετουσιώνεται αυτή σε πράξη, ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι συνεργάτες, όχι μόνο να θέλει, αλλά τελικά να καταφέρει και να μπορεί με κινητροδότηση, με εκπαίδευση, με επιβράβευση, με απλούστευση των διαδικασιών, με συμμετοχικότητα, με διαβούλευση, με παρακολούθηση, με ανακατανομή αρμοδιοτήτων, με αναβάθμιση δεξιοτήτων, με συμπράξεις και συνεργασίες, με αλλαγές, με βελτίωση συντονισμού, με δείκτες αξιολόγησης, με ανατροφοδότηση του σχεδιασμού, με διαφάνεια. Καθημερινά, λοιπόν, δίνουμε μικρότερες ή μεγαλύτερες μάχες από τη θέση μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκες υποθέσεις γραφειοκρατίας που στον πυρήνα τους μοιάζουν ιδιαίτερα απλές και παρόλα αυτά συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη διοίκηση, πρωτίστως όμως τον πολίτη του τόπου. Δυστυχώς, η πολυνομία, η οποία συχνά προκαλεί και ευθυνοφοβία, όχι ανέδεια πάντα, έχουν οδηγήσει τον πολίτη να αντιμετωπίζει τη διοίκηση σαν ένα απρόσωπο και αμήλικτο τέρας. Σε όλα αυτά προστίθεται με τη σειρά της και η έλλειψη οριζόντιας αντιμετώπισης του προβλήματος. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε στέλεχος τμήματος ή διεύθυνσης ως ένα απλό γρανάζι του συστήματος, όσο και αν απλουστεύσει ή τυποποιήσει τη διαδικασία του που τον αφορά, δεν θα καταφέρει να παρέμβει στο αμέσως επόμενο γρανάζι της μηχανής, ώστε να υπάρξει αυτό που λέμε οριζόντια αναδιάρθρωση.